Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Πάμε Γήπεδο. Είναι Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και είμαστε κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι περίπου τις 11 για να, πούμε όλα όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες στο χώρο του αθλητισμού, στη Θράκη και όχι μόνο, και όσα πρόκειται να συμβούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μια πολύ γεμάτη εκπομπή και σήμερα, με ρεπορτάζ από τα γήπεδα, με συνεντεύξεις εξ αποστάσεως αλλά και εδώ στο στούντιο, καλεσμένους στην εκπομπή, και θα πάμε να τρέξουμε λίγο για να σας πούμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων κοντά μας ο Θοδωρής Χουσίδης, ο προπονητής του Άθλο Ρεστιάδας, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ηλία Κρεούζη έγινε πρώτος προπονητής και ο Άθλος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Αριστοτέλης Κίδρας με 3-0, μια νίκη προς την παραμονή στην κατηγορία, καθώς Άθλος και Σκίδρα έχουν τους ίδιους στόχους, είναι ανταγωνιστής του Άθλου ουσιαστικά ο Αριστοτέλης στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Θα συνδεθούμε με Οριστιάδα μαζί του σε πολύ λίγο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά. Επίσης, ρεπορτάζ από το παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης με την Καβάλα. Δυστυχώς για ακόμη ένα παιχνίδι η Αλεξανδρούπολη δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την νίκη, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει και κάποιο βαθμό από το μάτς. Γνώρισε την ήττα στην έδρα της από την Καβάλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Το ήξερε η Αλεξανδρούπολη απέναντι στην τρίτη της βαθμολογίας Καβάλα, που πλέον μετά τη νίκη στο στάδιο Φώτης Κοσμάς το Σάββατο είναι δεύτερη στην βαθμολογία. Η Αλεξανδρούπολη που ενισχύθηκε με τα γραφικά και κάνει ένα νέο ξεκίνημα προσπαθώντας να πάρει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια για να σώσει την κατηγορία. Επίσης, κοντά μας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, δύο εκπρόσωποι του πόλο της υδατοσφαίρισης του ναυταθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης, ο βοηθός έφορου ο Γιάννης ο Καλαϊτζίδης και ο προπονητής ο Γιάννης ο Πατσίδης, για να τα πούμε αναλυτικά, να γνωρίσουμε το τμήμα υδατοσφαίρισης του ΝΟΑ. Αυτά και πολλά άλλα λοιπόν σήμερα στο Πάμε Γήπεδο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ, πάμε να ξεκινήσουμε με δράση, να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Άθλου Ρεστιάδας με τον Αριστοτέλη Σκίδρας. 3-0 νίκη για την ομάδα του Εύρου, με εξαιρετικές εμφανίσεις από όλους τους αθλητές του Θοδωρή Χουσίδη. Παίρνουμε μια γεύση από το παιχνίδι, βλέπουμε τα στιγμιότυπα και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε με τον Θοδωρή Χουσίδη. Στις νίκες επέστρεψε ο Άθλος Ρεστιάδας, σημειώνοντας την πρώτη του για το 2023. Η ομάδα του Εύρου επικράτησε 3-0 σετ το Σάββατο του ανταγωνιστή για την παραμονή στη Βόλεϊ Λίγκα Αριστοτέλης Κίδρας, τον οποίο και άφησε 8 βαθμούς πίσω. Με τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Άθλου έγιναν μια αγκαλιά και πετούσαν στον αέρα τον προπονητή τους, Θοδωρή Χουσίδη, που κάθισε για πρώτη φορά φέτος στον πάγκο της ομάδας ως πρώτος προπονητής. Παρουσία των ενθουσιωδών φίλων του στις κερκίδες, ο Άθλος με επιθέσεις από το κέντρο και χαμένα σερβίς των αντιπάλων του προηγήθηκε 18 με άσο του Αλγκούλ στο πρώτο σετ. Νέος άσος του Gladstone Junior ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά στο συν 3 στο 14-11 και με τους αθλητές του Τέο Χουσίδη να προσφέρουν θέαμα υψηλού επίπεδου, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 20-14 με πόντους του Γκένοφ. Έχοντας επιβάλει πλέον το ρυθμό της, η ομάδα της Θράκης, σαν σε προπόνηση, έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 25-17 από block out του Ριζόπουλου. Στο δεύτερο σετ, ο Αριστοτέλης προηγήθηκε για πρώτη φορά στο match 2-3, αλλά στη συνέχεια ο Άθλος με τον Βραζιλιάνο Ντεπρά να δηλώνει δυναμικά παρόν και αποτελεσματικό block πήρε κεφάλι με 11-6 και 14-7. Με την ομάδα του Εύρου να κυριαρχεί απόλυτα σε όλους τους τομείς και το σκορ να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις, όπως το 19-11, ο Άθλος χαλάρωσε. Οι φιλοξενούμενοι με το καλό σερβίς του Ντουντούδη και ένα επιμέρους σερί 0-5 ροκάνισαν τη διαφορά σε 23-21, αλλά με επίθεση του Ντεπρά και άσου του Ρίμπο, ο Άθλος ζευγάρωσε με 25-21 τα κερδισμένα του σετ μέσα σε αποθέωση για το 2-0. Καλό ξεκίνημα για τον Άθλο και στο τρίτο σετ με 5-1, με την ομάδα της Ορεστιάδας να μπαίνει αποφασισμένη να καθαρίσει το μάτς. Με ξεκούραστους πόντους από αλλεπάλληλα λάθη της ομάδας της Κίδρας, ο Άθλος ξέφυγε με 8-4, αλλά στη συνέχεια ο Αριστοτέλης μείωσε σε 19 από δικά του λάθη. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτή την αδράνεια του Άθλου, αλλά σταδιακά οι αθλητές του Χουσίδη ανέβαζαν ρυθμό και με το καλό σερβίς του αρχηγού Ριζόπουλου ξέφυγαν και πάλι με 13-9. Με πολύ καλό μοίρασμα παιχνιδιού του Κασαμπαλή, άσος του Gladstone Junior, έγινε το 20-14. Το set ball σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του άτυχου άσου της Κίδρας Δραυκάκη, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος, υπό το υποτικό χειροκρότημα των φιλάθλων του Άθλου, οι οποίοι στην επόμενη φάση, όπου έγινε το 25-19,
αποθέωσαν όρθιοι με το πιο ζεστό τους χειροκρότημα την ομάδα τους για την επιστροφή της στις επιτυχίες και την πολύτιμη νίκη επί του φιλοξενούμενων με 3-0. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Ορεστιάδα. Εμείς είμαστε εδώ πάντα με την Κωνσταντία Στεργίου. Κωνσταντία, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Για ακόμη μια Δευτέρα εδώ. Ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο, σε αθλητικό πλαίσιο πάντα, με πολλά και διάφορα να συμβαίνουν, με πλήρη αγωνιστική δράση, και θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να τα συζητήσουμε. Βλέπω ότι μας έχεις εδώ πλούσιο υλικό, Κοσμά. Ελπίζω ότι οι τηλεθεατές να έχετε όλοι καθίσει αναπαυτικά, γιατί αυτή είναι η ευχάριστη στιγμή της εβδομάδος. Και να πούμε ότι δεν είμαστε και συνομμένοι, παρά το χρώμα που είναι παρόμοιο, ναι. Αλήθεια, ναι, δεν έχει πέσει καμία συνεννόηση, ήταν εντελώς τυχαίο. Τυχαίο να το πούμε αυτό. Ο άθλος λοιπόν, γιατί εκεί θα πάμε σε πολύ λίγο, για να τα πούμε αναλυτικά για την πολύ μεγάλη αυτή νίκη απέναντι στον Αριστοτέλη Σκίδρας Κωνσταντία. Μια νίκη η οποία ουσιαστικά με αυτή τη νίκη ο άθλος αφήνει 8 βαθμούς πίσω την ομάδα της Σκίδρας, η οποία είπαμε ότι είναι ανταγωνίστρια του άθλου στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Και βέβαια έχει και μία ευκαιρία ξεκούρασης, θα μας τα πει καλύτερα και σε λίγο και ο προπονητής του άθλου. Άνοιξε καλά δηλαδή η ψαλίδα. Άνοιξε καλά η ψαλίδα. Ήταν και μία πάρα πολύ... Όπως είπα, έχει μια ευκαιρία ξεκούρασης ο άθλος, καθώς δεν παίζει το επόμενο Σαββατοκύριακο, μεσολαβεί το League Cup που ο άθλος δεν συμμετέχει, έχει αποκλειστεί, και στη συνέχεια θα παίξει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Οπότε και αυτό είναι θετικό για την ομάδα της Ορεστιάδος, ώστε να μπορέσει να πάρει και κάποιες ανάσες, να δουλέψει και ο προπονητής, ο Θόρης Οχουσίδης, κάποια πράγματα που θέλει. Και να συνεχίσει να είναι το ακόμα ίδιο πιο έτοιμος. Δυναμικά. Πιο δυναμικά. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στον προπονητή του άθλου. Θα πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο να τον καλησπερίσουμε. Ο Θοδωρής Οχουσίδης, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας. Λοιπόν, Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι στην εκπομπή σας. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Πολλά συγχαρητήρια για την προχθεσινή σας νίκη, για την νίκη που πετύχατε το Σάββατο απέναντι στον Αριστοτέλη Σκίδρας. Είναι, για να μπούμε κατευθείαν στο πνεύμα, Θοδωρή, είναι η σημαντικότερη φετινή νίκη, φετινή εννοώ στη φετινή σεζόν που πετυχαίνει ο άθλος, μέχρι την επόμενη φυσικά. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως ήταν μια σημαντική νίκη. Έγιναν και άλλες σημαντικές νίκες μέσα στη χρονιά. Σημαντική νίκη ήταν επίσης μέσα στην Κηφισιά το 2-3 και το 3-1 επί του Όφη που έγινε μέσα στο Δεκέμβριο. Ήταν μια νίκη, θεωρώ, εξίσου σημαντική, γιατί ήταν μια ομάδα που ουσιαστικά έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, δηλαδή την παραμονή στην κατηγορία. Καταφέραμε να πάρουμε το εξάποντο, θα έλεγα, διότι όταν κυνηγάς ίδιους στόχους είναι 3 πόντοι που παίρνεις εσύ και 3 πόντες που κάνει ο αντίπαλος. Κυρίως ήθελα να πάρουμε την νίκη αυτή, θέλαμε βασικά να πάρουμε και εγώ και οι παίκτες μου και γενικότερα όλος ο κόσμος την νίκη, να πάρουμε μια ψυχολογική ανάσα, μια ψυχολογική ανάταση και να δούμε λίγο πιο αισιόδοξα το μέλλον όσον αφορά την παραμονή μας στην κατηγορία. Το περιμένατε, Θοδωρή Χουσίδη, να έρθει έτσι εύκολα αυτή η νίκη? Κοιτάξτε να δείτε, τέτοια παιχνίδια με ομάδες οι οποίες, όπως είπα, έχουν τους ίδιους στόχους, πάντα κρύβουν κινδύνους. Υπήρχε ένα άγχος, το οποίο θεωρώ ότι το μετατρέψαμε μέσα στην εβδομάδα σε δημιουργικό άγχος. Πολλά περιθώρια για να δουλέψουμε δεν είχαμε. Εστιάσαμε σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως στην τακτική τη δικιά μας και την τακτική του αντιπάλου. Βέβαια στο ψυχολογικό κομμάτι λίγο, για να δούμε λίγο το πάνω και να μπούμε μέσα να χαρούμε το παιχνίδι και να κάνουμε αυτό που μπορούμε, γιατί θεωρώ ότι και πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα θα έλεγα, με πολύ καλούς παίχτες. Και εντάξει, ήταν δύσκολο παιχνίδι, εμείς το κάναμε να φανεί, ας πούμε, εύκολο. Η γνώμη μου είναι αυτή. Η νίκη αυτή ήρθε και με σένα για πρώτη φορά στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ηλία Κρεούζη. Πρώτη φορά για φέτος στην τεχνική ηγεσία. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Εντάξει, είναι σημαντικό στην πρώτη σου παρουσία, στην πρώτη μου παρουσία ως πρώτος προπονητής στην ομάδα του Άθλου Ορυστιάδος, να επιτυχάνω και νίκη. Εντάξει, ουσιαστικά κρατάω μικρό καλάθι, χαμηλά την μπάλα. Έχουμε δουλειά, θεωρώ, να κάνουμε. Ήταν μια νίκη που ουσιαστικά μας τόνωσε όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσουμε ουσιαστικά μέσα στο κήπεδο, να κάνουμε την προπόνησή μας, τη δουλειά μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να παραμείνουμε γρήγορα στην κατηγορία. Είναι σημαντικό για σένα το ότι σου εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Άθλου, Θοδωρή, τα κλειδιά της ομάδας. Εννοείται, δεν το συζητώ. Το να εμπιστευτείς έναν νέο σαν και εμένα προπονητή και ηλικιακά και σε θέμα προπονητικής εμπειρίας, να σου εμπιστευτεί μια ομάδα της Α1 τα κλειδιά και να σου πει προχώρα εν λευκό, μόνο τιμητικό θα μπορούσε να είναι. Και γι' αυτόν τον λόγο δημόσια ευχαριστώ τη διοίκηση της ομάδας που με εμπιστεύτηκε στο μεγάλο, στο σημαντικό κομμάτι αυτό, ξέρω εγώ, του προπονητή της ομάδας, του πρώτου προπονητή της ομάδας. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα λοιπόν για σένα, Θοδωρή, και συγχαρητήρια πραγματικά. Ο κόσμος και πάλι είδαμε ότι έδωσε ένα βροντερό παρόν εκεί στο γήπεδο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς? Σας ευχαριστώ πολύ, καταρχήν. Για τον κόσμο, βέβαια, της Ορυστιάδος ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει το βόλι. Το έχει δείξει εδώ και χρόνια. Μιλάμε για δεκαετίες πριν. Θεωρώ ότι ζει και αναπλύει για το βόλι. Δεν πέφτουμε κάτω από 800-900 άτομα σε κάθε παιχνίδι. Είναι ο 7ος παίχτης μας, πραγματικά, μας δίνει μεγάλη όθηση. Εγώ το έζησα, είχα την ευτυχία να το ζήσω και σαν παίχτης και σαν προπονητής. Και πραγματικά ο κόσμος, ό,τι και να πούμε για τον κόσμο, ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Για μένα πρέπει να παίζουμε, να δίνουμε το 100% μας, 100% μας όλοι, εντός και εκτός γηπέδου, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έρχεται και μας συμπαραστέκεται και κάνει φοβερή εξέδρα και μας δίνει τρομερή όθηση σε κάθε αγώνα μας. Και μιλούν, Θοδωρή, και οι αντίπαλοι σας σε κάθε παιχνίδι με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της Ορυστιάδας και πώς τους υποδέχονται. Είδαμε και στα πλάνα μας νωρίτερα από την Ορυστιάδα, από το κανάλι της ΣΑΠ στο YouTube, ήταν τα συγκεκριμένα πλάνα που είδαμε τον κόσμο να χειροκροτάει και τον αθλητή της Σκίδρας, στο Ζαφκάκι, στο τέλος που είχε μια άτυχη στιγμή, τραυματισμό, και πραγματικά όλο το γήπεδο τον χειροκροτούσε στην κυριολεξία, επειδή έτυχε να το βλέπω και την ώρα το παιχνίδι και τώρα που το είδαμε και στα πλάνα, όλο το γήπεδο χειροκροτούσε τον παίκτη της Σκίδρας και νομίζω αυτό δείχνει πολλά και για το ποιόν του, το αθλητικό του κόσμου της Ορυστιάδας, έτσι. Πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος της Ορυστιάδας ξέρει από βόλη, γνωρίζει από βόλη, το ζει το βόλη εδώ και δεκαετίες, όπως είπα πριν, η αθλητική του παιδεία, ας πούμε, η φύλαθλη παιδεία του, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γνωρίζει, ξέρει, δεν θα έρθει στην Ορυστιάδα για να ακούσεις βρισχές, προσβολές και βαριές κουβέντες κτλ. Χειροκροτούν, φωνάζουν, ναι, κτλ. Ενθαρρύνουν. Και ίσως να αποδοκιμάσουν κάποια φορά σε normal πλαίσια τον αντίπαλο κτλ. Αλλά θεωρώ ότι και για κάθε αντίπαλο, φυσικά και για μας, είναι ένα γήπεδο και ένα φύλαθλο κοινό το οποίο πραγματικά χαίρεσαι να παίζεις απέναντί του. Να παίζεις εκεί πέρα, να σε βλέπει και να σε χειροκροτά. Είναι αλήθεια αυτό. Ο Άθλος έχει ένα παιχνίδι στην επόμενη αγωνιστική πολύ δύσκολο, απέναντι στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Μεσολαβούν ωστόσο 15 μέρες, είναι στις 30 του μήνα το παιχνίδι, καθώς υπάρχουν αγώνες για το League Cup ενδιάμεσα που ο Άθλος δεν συμμετέχει πλέον. Να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός από τον Φίνικα Σύρου. Ωστόσο, η ερώτηση είναι άλλη και όχι προφανώς για το League Cup. Αυτό το κενό το οποίο υπάρχει ενδιάμεσα είναι θετικό για τον Άθλο, είναι καλό για να ξεκουραστούν οι παίκτες, για να δουλέψετε κάποια πράγματα στην προπόνηση ή δεν το θέλατε αυτό το κενό? Το κενό ούτε σε άλλους υπάρχει λόγω του προγράμματος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Αφού προέκυψε, εκμεταλλευτείτε το θετικά. Εννοείται. Και εγώ προσωπικά
επειδή είμαι, ας πούμε, σαν πρώτος προπονητής και θέλω να περάσω μια δικιά μου φιλοσοφία στην ομάδα, με ευνοεί αυτό το κενό. Ουσιαστικά κοιτάμε να ενισχυθούμε και σαν ομάδα με κάποιες κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε γενικότερα. Τώρα κατά πόσο θα προκύψουν τα λοιπά θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Νομίζω ότι θα είναι προς όφελός μας αυτό να δουλέψουμε δύο καθαρές εβδομάδες σε κάποια σημεία που ουσιαστικά θέλω εγώ προσωπικά και, γενικό, και το τεχνικό επιτελείο και να προχωρήσουμε και τον πολύ δύσκολο αγώνα μέσα στην έδρα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού. Αλλά όπως είπα και στις πρώτες μου δηλώσεις, το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας συνολογεί και ό,τι μπορούμε σε κάθε μάτς. Και ο άθλος είχε, να θυμίσουμε, δυσκολέψει και εδώ τον Ολυμπιακό, έτσι. Οπότε γιατί να μην το δυσκολέψει και στο Ρέντι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη, νομίζω, πριν το δικό μας αγώνα για το Challenge Cup. Από εκεί πέρα, ίσως να εκμεταλλευτούμε κάποια κούραση, ίσως κάποια δική μας καλή μέρα, κάποια κακή μέρα του Ολυμπιακού. Ό,τι μας αναλογεί, θα πάμε να το διεκδικήσουμε. Ένας αγώνας στον Ολυμπιακό, μόνο θετικά θα μπορούσε να έχει. Θοδωρή, μίλησες νωρίτερα για μεταγραφική ενίσχυση. Πού βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι και πόσο σύντομα από τις επαφές που έχετε, που κάνετε, μπορούμε να έχουμε ευχάριστα νέα? Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω και πολλά πάνω στο κομμάτι αυτό, ναι. Γιατί ακόμα το τρέχουμε. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, αρχές της επόμενης, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, πιστεύω σίγουρα. Ποιες είναι οι θέσεις αυτή τη στιγμή που ψάχνει παίκτες ο άθλος? Θα δούμε, ίσως να ενισχυθούμε σε μια λύση στα άκρα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε στις άλλες θέσεις. Δεν ξέρω, είμαστε ακόμα σε αναζήτηση. Μάλιστα. Δεν τα ανοίγεις πολύ τα χαρτιά σου, coach. Και λογικό. Και λογικό. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον άθλο Ρεστιάδας. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στο δεύτερο μισό πλέον του πρωταθλήματος και στη συνέχεια να τα πούμε. Θα έχουμε αρκετές φορές την ευκαιρία. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο έργο σας που είναι φυσικά σε πρώτη φάση παραμονή στην κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε να βγω στην εκπομπή σας. Καλή χρονιά με υγεία και όπως είπατε να είμαστε καλά για να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν ο Θοδωρής Κουσίδης, ο προπονητής του άθλου Ρεστιάδας. Πάμε εμείς να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής, της 11ης στην Volley League, όπου ο άθλος επικράτησε 3-0 της Σκίδρας. Να δούμε και τα υπόλοιπα 4 αποτελέσματα δηλαδή, αλλά και πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία, με τον άθλο πλέον να έχει φτάσει τον πήγαζο πολύχνη στους 11 βαθμούς, να είναι 8 βαθμούς πάνω από τον Αριστοτέλη Σκίδρας, να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και όπως ακούσατε θα έρθει και ενίσχυση και υπάρχει και αυτό το κενό μέχρι τον Ολυμπιακό, μέχρι τις 30 του μήνα που είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής του άθλου κάποια πράγματα που θέλει στην προπόνηση και να πάρουν παράλληλα και κάποιες μικρές ανάσες, γιατί για πολλές δεν υπάρχει χρόνος, όπως καταλάβαμε, οι παίκτες του άθλου Ρεστιάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της Volley League. Φίνικα Σύρου Ολυμπιακός 2-3, άθλος Ρεστιάδας Αριστοτέλης Κίδρας 3-0, Μήλωνας Πήγασος Πολύχνης 3-0, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-3 και Όφη Κηφισιά 0-3. Πάμε και στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 29, ακολουθούν με 24 ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, 22 έχει ο Μήλωνας, 20 η Κηφισιά, 18 ο Φίνικα Σύρου, 11 ο Πήγασος Πολύχνης και ο άθλος Ρεστιάδας, 3 ο Όφη, 3 και ο Αριστοτέλης Κίδρας. Κάπου εδώ πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ποδόσφαιρο. Σας χρωστάμε και άλλο βόλεϊ. Έχουμε Α2 γυναικών, Α2 ανδρών. Θα επιστρέψουμε με Γάμα Εθνική και ρεπορτάζ από το Αλεξανδρούπολη Καβάλα. Έχουμε τοπικό ποδόσφαιρο. Έχουμε πόλο στη συνέχεια, μπάσκετ και πολλά άλλα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Πάμε Γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, από το tablet, από το κινητό σας, μέσα από το www.deltatv.gr και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογώντας τα ελληνικά Δέλτα Τηλεόραση. Κάνετε like, αφήνετε τα σχόλιά σας. Μας βρίσκετε και στο Πάμε Γήπεδο στο Facebook. Εκεί ανεβαίνουν όλες οι συνεντεύξεις και όλα τα ρεπορτάζ της εκπομπής, όπως βέβαια και στο www.deltatv.gr. Επιστρέψαμε, Κωνσταντία, και συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Θες να πάμε ποδόσφαιρο? Πάμε ποδόσφαιρο, αν και λίγο με στεναχωρεί το αποτέλεσμα που θα δούμε τώρα. Ναι, δυστυχώς, την ήθελα αυτή τη νίκη. Δυστυχώς στεναχωρηθήκαμε το Σάββατο, ως Αλεξανδρούπολη μιλάμε πάντα, ως πόλη, καθώς ο μοναδικός εκπρόσωπος της πόλης αλλά και του νομού στην κατηγορία, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, η Αλεξανδρούπολη FC, ιτήθηκε με 2-0 από τον ΑΟ Καβάλας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν κακή, ήταν πολύ καλή μάλιστα, ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τα 3 μεταγραφικά της αποκτήματα, τον Κασκαντάμι, τον Τζατζανά και τον Τοπάλι να παίζουν και οι τρεις βασικοί, ο Κασκαντάμις και ο Τοπάλι έκαναν μάλιστα και ντεμπούτο. Είχε τις ευκαιρίες η ομάδα του Πασχάλη Ζαμπαρτίδη, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το μάτς. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα καλύτερα στιγμιότυπα από το παιχνίδι, τις καλύτερες στιγμές. Τα 2 γκολ φυσικά του ΑΟ Καβάλας και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπου ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είχαμε από την πλευρά της Καβάλας και δύο δικά μας παιδιά, Κωνσταντία. Δικά μας παιδιά, ο ένας ήταν Αλεξανδροπολίτης, ο Παναγιώτης ο Σταθάκης, που είναι τερματοφύλακας στην Καβάλα. Ο άλλος δεν είναι από εδώ, ο Γιώργος Ορουμπιές, αλλά έπαιξε 2 χρόνια εδώ. Έπαιξε και νομίζω ότι βραβεύτηκε κιόλας. Μπράβο. Ακριβώς. Πριν την έναρξη του αγώνα, ναι, ο Γιάννης Δωρογιδένης, ο αρχηγός της Αλεξανδρούπολης, το έδωσε μια φανέλα με το όνομά του. Πολύ όμορφη κίνηση. Όμορφη πολύ στιγμή. Ωραία, ο Ορουμπιές άλλωστε ήταν και κυπελούχος με την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Οπότε ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη στιγμή. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές λοιπόν και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από το Αλεξανδρούπολη Καβάλα 0-2. Την ήττα με 2-0 στην έδρα της από τον ΑΟ Καβάλας γνώρισε η Αλεξανδρούπολη FC στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για το 2023. Το πρώτο ημίχρονο πέρασε και δεν ακούμπησε, με μόλις από μια καλή στιγμή για κάθε ομάδα. Στο δεύτερο μέρος ο ΑΟΚ πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, η Αλεξανδρούπολη πάλεψε για την ισοφάριση και είχε σημαντικές ευκαιρίες για να το κάνει, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, με ένα τέρμα που αμφισβητείται για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή του τέρματος, στην προσπάθεια του Σαλπικίδη στο 85, η Καβάλα κλείδωσε το τρίποντο και παραμένει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου. Η ευρετική ομάδα που ήταν βελτιωμένη παρατάχθηκε με βασικό τερματοφύλακα τον αποκτηθέντα Κασκαντάμι, ενώ ντεμπού το έκανε και ο Τοπάλι, που έπαιξε πίσω από τον προωθημένο Γκαϊδατζή. Βασικό στο αριστερό άκρο της άμυνας ξεκίνησε και αυτή τη φορά ο επίσης νεοαποκτηθέν Τζατζανάς, με τα νέα αποκτήματα να αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα της Αλεξανδρούπολης. Πριν την έναρξη του αγώνα, η Αλεξανδρούπολη, δια του αρχηγού της Γιάννη Δωρογιδένη, τίμησε τον επιθετικό της Καβάλας Γιώργο Ρουμπιέ, που είχε φορέσει τη φανέλα των Ευρυτών, κατακτώντας και ένα κύπελο Εψεύρου. Πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση στο 7, όταν ο Σαλπικίδης σούταρε με την μπάλα να περνάει λίγο out. Στο 11 η Αλεξανδρούπολη θα απαντήσει με το σούτ του Καρακασίδη να έχει την ίδια κατάληξη. Στη συνέχεια κυριάρχησαν τα πολλά φάουλ, δεν παίχτηκε πολύ ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες έφυγαν για τα αποδυτήρια στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΚ μπήκε με φόρα και έχασε 2 καλές ευκαιρίες, με το Ρουμπιέ να σουτάρει και στις 2 λίγο out. Στο 55 ο Μπατσαράς δεν θα αστοχήσει και με κεφαλιά θα ανοίξει το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Στο 59 ο Ράλης θα απειλήσει 2 λεπτά αφού έχει μπει ως αλλαγή στο μάτς, με το σούτ του να αποκρούεται σε κόρνερ από τον Αλεξανδροπολίτη τερματοφύλακα του ΑΟΚ Παναγιώτη Σταθάκη. Στο 63 νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Καρακασίδη να εκτελεί απευθείας φάουλ και τον γκολκίπερ της Καβάλας να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 70 σειρά της Καβάλας να γίνει απειλητική, με τον Ιορδανίδη να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή και τον Κασκαντάμι να αποκρούει. Στο 76 ο Καρακώστας θα σουτάρει από τον ΑΟΚ και ο τερματοφύλακας της Αλεξανδρούπολης θα αποκρούσει εκ νέου. Στο 84 ο Ιορδανίδης με ανάποδο ψαλίδι από τη γραμμή της περιοχής λίγο έλειψε να χρηστεί σκόρερ, με τον Κασκαντάμι να αποκρούει. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο πρώτος βοηθός θα δείξει σέντρα σε προσπάθεια του Σαλπικίδη για γκολ, λέγοντας πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή σε φάση που απέκρουσε ο Κασκαντάμις. Έτσι ο ΑΟΚ θα φτάσει στο 0-2 και θα σφραγίσει το τρίποντο. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σταθάκης θα κρατήσει το 0 σε σούτ του Τσιτσεκίδη. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, όπως θα είδατε κι εσείς, δεν κινδυνεύσαμε σε καμία περίπτωση. Εμείς κάναμε μια κλασική ευκαιρία. Νομίζω ότι αν μια ομάδα έπρεπε να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, αυτοί είμαστε εμείς ξεκάθαρα. Στο 2ο ημίχρονο, το παιχνίδι ήταν κάπως
περίεργο. Περίεργο με ποια έννοια, ότι εμείς ναι, δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ, αλλά θέλουμε πραγματικά να δούμε και τις δύο φάσεις που μπήκαν τα τέρματα στο βίντεο, ώστε να δούμε πραγματικά αν τα τέρματα αντιστοιχούν στην πραγματικότητα ή αν είναι πλασματικά. Πλασματικά τι εννοώ, εννοώ ότι ήρθαν από θέση offside. Το δεύτερο γκολ, όπως είδατε, ο υπόπτης έδωσε ότι πέρασε η μπάλα ολόκληρη από το τέρμα, ενώ ήταν σε πολύ κακή θέση. Ήταν κοντά μας και τον είδαμε. Ωστόσο, πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν πάρα πολύ καλή. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την ομάδα μας, γιατί όπως είπατε και εσείς, η Καβάλα διεκδικεί, είναι στην πρώτη τριάδα, διεκδικεί και άνοδο. Αλλά αυτό δεν φάνηκε στο γήπεδο. Στο γήπεδο νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού φάνηκε η καλύτερη ομάδα η δικιά μας αυτή τη στιγμή. Ο προπονητής της Αλεξανδρούπολης μίλησε και για τις μεταγραφές που έγιναν από την ομάδα, ενώ σημείωσε ότι θα γίνουν και άλλες προσθήκες. Οι μεταγραφές επιβαλόταν νομίζω. Ο Κασκαντάμης, όπως είπατε, ήρθε και έπαιξε. Ο Γιώργος είναι έμπειρος τερματοφύλακας. Έπαιξε κατευθείαν για αυτό το λόγο. Έχει μια εμπειρία καλή και φάνηκε και στο παιχνίδι. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τα άλλα δύο παιδιά. Πραγματικά προσπαθούν να βελτιωθούν. Ξέρετε ότι ήρθαν από το τοπικό του Εύρου και κάνουν τεράστια προσπάθεια και αυτό φάνηκε γιατί τους εμπιστευτήκαμε κι εμείς να παίξουν κανονικά στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Κασκαντάμης φαίνεται ότι έχει και την εμπειρία για να δώσει το κάτι παραπάνω, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, ο καλύτερος πάντα παίζει. Οι υπόλοιπες μεταγραφές και κάποιες ακόμα που περιμένουμε, πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα και αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε τα πατήματά μας και από το επόμενο παιχνίδι. Σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερο ενίσχυση η ομάδα? Η ομάδα, όλοι έχετε διαπιστώσει ότι έχουμε μια δυσκολία στον γκολ. Ή θα πρέπει να ενισχυθούμε λίγο επιθετικά, ή κάποιος εκεί από το κέντρο να μας βοηθήσει λίγο την μπάλα να τη βγάλουμε πιο εύκολα για να βγάλει τον γκολ και πιο εύκολα. Περιμέναμε ότι ο Αλεξανδρούπολης θα μας έβαζε δύσκολα σήμερα, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ ψυχωμένη ομάδα, η οποία ξεκινάει μια νέα προσπάθεια για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά ή ό,τι μπορεί να σώσει μέχρι το τέλος της χρονιάς τέλος πάντων. Πραγματικά πρόκειται για μια ομάδα που βάζει πάρα πολύ δύναμη στο παιχνίδι της και στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε αυτό και δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε το δικό μας το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα πιο ψυχραιμοί, βάλαμε την μπάλα κάτω καλύτερα, κάναμε το παιχνίδι μας, δημιουργήσαμε μέχρι το 5ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, δημιουργήσαμε 3 κλασικές ευκαιρίες και φαινόταν ότι πατούσαμε καλύτερα στο γήπεδο. Κάναμε τον γκολ, ανοίξαμε το σκορ, μετά δημιουργήθηκαν ακόμα πιο πολλοί χώροι. Και ήταν επόμενο να μπορέσουμε πιο εύκολα να δημιουργήσουμε και άλλες φάσεις. Κλειδώσαμε το παιχνίδι με το 2-0 και τέλος καλό, όλα καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Εγώ χαίρομαι να τους βλέπω να διασκεδάζουν και να το χαίρονται μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτό περνάει και προς τα έξω. Και φαίνεται και με τα αποτελέσματα που κάνουμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Αλεξανδρούπολης για την υποδοχή τους σήμερα και νομίζω ότι άμα συνεχίσουν έτσι θα έχουν μια ακόμα καλύτερη συνέχεια γιατί πραγματικά η θέση τους, η βαθμολογική, νομίζω ότι δεν τους αξίζει. Η Καβάλα είναι μια μεγάλη, μια ιστορική ομάδα. Είναι η χρονιά της φέτος για την επιστροφή στην δεύτερη εθνική? Κοιτάξτε, το καλοκαίρι μιλούσαμε για μια ομάδα που δεν είχε τίποτα. Δεν είχε ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε προπονητές, δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μετά το 15 Αύγουστο δημιουργήθηκε μια ομάδα από το 0. Δημιουργήθηκε μια ομάδα με νέα παιδιά και γίνεται μια προσπάθεια από τη διοίκηση για να κτίσουμε πάνω σε αυτά τα νέα παιδιά το μέλλον της ομάδας. Τώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν τυχόν η ομάδα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και να βγει πρώτη, ευχής έργων είναι. Αλλά ο κύριος στόχος είναι να κτίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Εμείς, σαν ομάδα, κάνουμε την προσπάθεια να αναστρέψουμε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα, εβδομάδα με εβδομάδα, στις προπονήσεις καθημερινά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ακόμη μια αγωνιστική να πάρουμε τον πόντο ή τους πόντους. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να βρούμε αυτό το πολύτιμο τρίποντο που πιστεύω θα μας ανακάμψει. Υπήρξαν διαμαρτυρίες στο τέλος ότι δεν πέρασε η μπάλα από τη γραμμή. Έχεις άποψη για τον γκολ? Δεν θέλω να μιλήσω για διαιτητικές αποφάσεις, αλλά δυστυχώς έχει 3 μάτς εντός έδρας και με τον Αγροτικό και με τον Θερμαϊκό και σήμερα που υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες διαιτητικές. Δεν είμαι αρμόδιος να σχολιάσω τις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά θα ήθελα να σέβονται τον ιδρώτα όλων των παιδιών που προσπαθούν καθημερινά και μάχονται για αυτό που αγαπούν. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, παίξαμε σε μια δύσκολη έδρα, αλλά εμείς νομίζω με το καλό ποδόσφαιρο που παίζουμε ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του παιχνιδιού και έτσι πήραμε το διπλό. Η ομάδα είναι στις πρώτες θέσεις, μπορεί να παραμείνει εκεί? Εννοείται μπορεί να παραμείνει και είμαστε κοντά και στον πρωτοπόρο και θέλουμε να το φτάνουμε. Τι είναι αυτό που κάνει φέτος την Καβάλα να πηγαίνει τόσο καλά, να είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας?
νομίζω το κλίμα που έχουμε και γενικά ο τρόπος που δουλεύουμε καθημερινά. Και ένα σχόλιο θέλω για τον κόσμο που ήρθε μέχρι εδώ και σας συμπαραστάθηκε από την Καβάλα. Ο κόσμος έρχεται σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό σε πολύ λίγες ομάδες γίνεται και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε όλοι. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Να κλείσουμε και με ένα σχόλιο για την Αλεξανδρούπολη, γιατί είσαι από εδώ. Η Αλεξανδρούπολη δεν τα πηγαίνει καλά φέτος, είναι στις τελευταίες θέσεις. Εντάξει, η Αλεξανδρούπολη είναι μια ομάδα η οποία είναι σε δύσκολη περιοχή. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι, όλες οι ομάδες έχουν μειονέκτημα και πρέπει κάτι να γίνει και να βοηθούν αυτές οι ομάδες. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να έχει ένα βαθμό, αλλά νομίζω ότι η βαθμολογική τη συγκομιδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική της εικόνα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυνατό. Βάλαμε την μπάλα κάτω, προσπαθήσαμε να παίξουμε και ευτυχήσαμε να πετύχουμε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρουμε το παιχνίδι. Ποιος είναι ο στόχος της Καβάλας φέτος? Κάθε μάτς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Εννοείται θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης ευράβευσε πριν το παιχνίδι, σε τίμησε να το πούμε καλύτερα για την παρουσία σου εδώ. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, πέρασα 2 πολύ όμορφα χρόνια εδώ πέρα σε αυτή την ομάδα. Έχω πολύ καλές σχέσεις και με τους παίχτες και με τη διοίκηση, με όλους εδώ πέρα και τους ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Ακολουθούν 2 ακόμη πολύ δύσκολα παιχνίδια για την Αλεξανδρούπολη. Όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη με την ομάδα του Εύρου να παίζει στην Ξάνθη με τον Άρη Αβάτου, ενώ την ερχόμενη Κυριακή υποδέχεται τη Δόξα Δράμας. 2 ομάδες οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς ψηλότερα από την Αλεξανδρούπολη στην βαθμολογία. Η Αλεξανδρούπολη όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να προσπαθήσει και στα 2 για την νίκη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα σε αυτή την αγωνιστική, την 10η στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ορφέας Ξάνθης Πανδραμαϊκός 2-1, Αλεξανδρούπολη Καβάλα 0-2, Νέστος Χρυσούπολης Πανθρακικός 3-1, Αγροτικός Αστέρας Άρης Αβάτου 1-2, μεγάλες νίκες και για το Άβατο και για τον Ορφέα, τις 2 ομάδες του νομού Ξάνθης που συμμετέχουν στην κατηγορία. Βύρον Καβάλας Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 2-2, Δόξα Δράμας Καμπανιακός 1-2. Ο Καμπανιακός συνεχίζει αυτή την ξέφρενη πορεία του φέτος, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το Σάββατο έγιναν όλα αυτά τα παιχνίδια. Την Κυριακή Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου Απόλλων Παραλιμνίου 0-2, ρεπό είχε ο Θερμαϊκός Θέρμης. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία εκεί όπου ο Καμπανιακός, όπως είπαμε, είναι στην κορυφή με 26, 20 Καβάλα, 19 Απόλλων Παραλιμνίου και Πανδραμαϊκός, 17 Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, 16 Δόξα Δράμας, 15 Πανθρακικός, 14 Ορφέας Ξάνθης, 13 Βύρον Καβάλας και Θερμαϊκός, 12 ο Άρης Αβάτου, 7 Αγροτικός Αστέρας, 4 ο Νέος Χρυσούπολης, η Αλεξανδρούπολη με το Ορφάνι είναι στις τελευταίες θέσεις με 1 βαθμό. Αυτά με την ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο παιχνίδι του Νεοχωρίου με τον Εύρο Σουφλίου. 2-1 τελικό σκορ από 0-1. Με ανατροπή το Νεοχώρι πήρε την νίκη. Σε πλάνα του Sport TV Θρακιώτης.gr θα πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στο παιχνίδι για να δούμε και τα αποτελέσματα μετά αναλυτικά σε αυτήν την αγωνιστική, την 10η της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Εύρου. Το Σουφλί που προηγήθηκε πολύ νωρίς, το 10 λεπτό, στο 7 συγκεκριμένα, με τον Ασλανίδη, με αυτό το πολύ ωραίο σουτ που νίκησε τον τερματοφύλακα του Νεοχωρίου. Και εκεί που θα έφευγε με το 0-1 στο ημίχρονο, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τον γκολ του Εύρου Σουφλίου, πραγματικά μετά την πάσα πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Ασλανίδη. Εκεί λοιπόν που θα έφευγε με το 0-1 για τα αποδυτήρια, στο 44 έρχεται ο Κολιούδης για να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ομάδα του Χρήστου Μαυράκη, κάτω από ξέφρενους πανηγυρισμούς όπως βλέπετε. Το Νεοχώρι είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και αυτή η νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική στην προσπάθεια που κάνει για να εξασφαλίσει αρχικά την παραμονή. Μετά από το corner λοιπόν ο Κολιούδης πήρε την κεφαλιά που ξαναβλέπουμε εδώ και ισοφάρισε σε 1-1. Το 2-1 έγινε από τον Παπαθανασίου στο 77 με αυτό εδώ τον τρόπο από κοντά και πάλι εδώ οι πανηγυρισμοί ήταν ακόμη περισσότεροι. Όλοι οι παίκτες έγιναν όπως βλέπετε εδώ πέρα ένα κουβάρι μαζί με τον σκόρερ και πανηγύρισαν αυτόν τον γκολ που ουσιαστικά έδωσε και τη νίκη στο Νεοχώρι. Το Σάββατο έγινε αυτό το παιχνίδι. Μαζί είχαμε και το Ιπποκράτης Καστανιές 3-0. Πάμε να δούμε αναλυτικά
τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία της Εψεύρου, σε αυτή την δέκατη στροφή, η οποία ήταν και η πρώτη του δεύτερου γύρου. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε μόνο παιχνίδια κυπέλου, για το οποίο κύπελο είχαμε και κλήρωση σήμερα. Θα έχουμε στην πορεία την ευκαιρία να δούμε τα ζευγάρια που προέκυψαν. Πάμε προς το παρόν να δούμε τα αποτελέσματα στη δέκατη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της Εψεύρου. Νεοχώρη Εύρου Σουφλίου 2-1 λοιπόν, υποκράτης Άρτας Καστανεών 3-0 με Καλτσά, Γκορίτσα και Ποπότη να σκοράρουν. Την Κυριακή Μαΐστρο Στράκη Φερών 1-4 με Γκιόκα, Μπάμπιτς, Καλαετζίδη και Βερανούδη οι Φέρες. Ο Καλύβας είχε μειώσει προσωρινά για τη Μαΐστρο. Ορέστης Ορεστιάδας ΑΕΔ Δημοτήχου 3-1, Λαζαρίδης, Πεταλωτής και Σταματόπουλος σκόραραν για τον Ορέστη. Ο Ιωσιφίδης στο 85 έκανε το 3-1 για το Δημότιχο. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, νίκη Απαλού 3-1. Μπουτζιάννης, Λιμνιός και Σαραντάκης η σκόρερ για τον Εθνικό. Ο Δωμακίνης το 90 μείωσε σε 3-1 για τον Απαλό, ο οποίος τελείωσε το μάτς και με δύο παίκτες λιγότερους, καθώς αποβλήθηκαν ο Καλετζίδης και ο Γκύρδας. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, εκεί όπου στην κορυφή είναι ο Ρέστης Ορεστιάδας. Με 28 βαθμούς λοιπόν, ακολουθεί ο Ιπποκράτης με 23, η Θράκη Φερών με 20 βαθμούς, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με 14, 13 βαθμούς το Δημότιχο, 9 η Μαΐστρος μετά το αποτέλεσμα 4-1 με την ομάδα των Φερών, το Νεοχώρη με 9 βαθμούς, όπως και ο Εύρος Σουφλίου, 7 βαθμούς ο Άρδας Καστανέων και η Νίκη Απαλού. Μάλιστα, πριν πάμε στην δεύτερη κατηγορία της Εψεύρου για να δούμε τα αποτελέσματα που υπήρξαν εκεί σε ένατη αγωνιστική του Βορρά και σε 8η του Νότου, να πάμε να δούμε μία απόφαση, η οποία είναι απόφαση της Εψεύρου που στάλθηκε στο σωματείο της Δόξης Ορεστιάδας, η οποία αποτελεί παρελθόν πλέον από τη συνέχεια του πρωταθλήματος στο Βόρειο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Αποβλήθηκε η Δόξη Ορεστιάδας, καθώς όπως αναφέρει στην επιστολή που της απέστειλε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου και θα μπορέσουμε να την δούμε σε πολύ λίγο, δεν βρίσκεται στη λίστα στην κατάσταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική υποβληθήσα αίτηση το 2022 στο Μητρό. Όπως αναφέρει λοιπόν η επιστολή που βλέπουμε, το ΔΣ της Εψεύρου με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του στις 11 Ιανουαρίου αποβάλλει από το πρωτάθλημα του δευτέρου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας το σωματείο της Δόξας Ορεστιάδας, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τα σωματεία με οριστικά υποβληθήσα αίτηση το 2022 στο Μητρό και με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη εγγεγραμμένα αθλήματα. Οι επόμενοι αγώνες του σωματείου Δόξας Ορεστιάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων τους με σκορ 3-0 και προσμετρώνται για έκτηση ποινών ποδοσφαιριστών ή αξιωματούχων. Υπήρχε απάντηση από τη Δόξα Ορεστιάδας, θα υπάρχει όπως λένε οι πληροφορίες μας και πιο εκτενής τις επόμενες ημέρες σε ανακοίνωση που θα εκδώσει η ομάδα. Αλλά υπήρχε μια απάντηση, μια ανάρτηση ουσιαστικά, η οποία αναφέρει ότι η διοίκηση της Δόξας εκφράζει με λύπη της την εξέλιξη. Εκφράζει τη λύπη της για την εξέλιξη αυτή, ευχαριστεί όλους όσους στάθηκαν δίπλα στην ομάδα και σημειώνει πως σύντομα θα αναφερθεί σε όλους και σε όλα λοιπόν η Δόξη Ορεστιάδας, που δείχνει ότι δεν θα παρατήσει έτσι εύκολα αυτή την υπόθεση. Έπρεπε δηλαδή να κινηθεί διαφορετικά ως προς τη διαδικασία. Υπάρχει δεν έκανε... Ξέραμε ότι έπρεπε οι σύλλογοι όλοι να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για να μπορούν να συμμετέχουν. Η Δόξα Ορεστιάδας είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία αποβλήθηκε από πριν. Και αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης. Και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και τις επόμενες ημέρες. Το περίεργο και αυτό που λένε και οι άνθρωποι της Δόξα Ορεστιάδας είναι πως από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρωτάθλημα κανονικά η ομάδα, αποβάλλεται στο μισό του πρωταθλήματος. Δηλαδή από την αρχή δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι δεν είχε, αν όντως δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγινε τώρα, είναι λίγο περίεργο όπως και να το κάνουμε. Πραγματικά. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει πάρει ουσιαστικά αυτή την απόφαση και τη μεταφέρει η Εψεύρου. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και το επόμενο διάστημα. Πάμε όπως και να έχει να δούμε τα αποτελέσματα, ξεκινώντας από τον Νότιο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα σε αυτή την 8η αγωνιστική. Εκεί όπου η Χιλή πήρε πολύ μεγάλο διπλό μέσα στον Άβαντα και τον έπιασε στην βαθμολογία στην κορυφή. Επικράτησε με 2-1 η ΑΕΝΕΑΣ Χιλής. Ακρίτες Δαδιάς Μάκρη 1-3. Νίκη Άνθιας Δωρίσκος 3-0 άνευ αγώνα. Κατακυρώνεται υπέρ της Άνθιας το παιχνίδι
καθώς ο Δωρίσκος στο 55 και όταν η νίκη Άνθες έκανε το 3-2 αποχώρησε από το μάτς. Αποχώρησαν οι παίκτες, αποχώρησαν οι προπονητές, έφυγε η ομάδα. Οπότε στην περίπτωση αυτή, όπως λέει ο κανονισμός, το παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά η άλλη ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση η νίκη Άνθιας. Ποντιακός Δόξα Τυχερού 3-0, Αλεξανδρούπολη Β' Φουρτούνα 0-1 και Καπαδοκία Λυκόφη 3-0. Αν εφαγώνα, όπως είναι γνωστό, η Λυκόφη έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, πώς διαμορφώνεται μετά από 8 αγωνιστικές. 21 βαθμούς λοιπόν στην πρώτη θέση ο Ατρόμητος Άβαντα μαζί με τη Χιλή. Ακολουθεί ο Ποντιακός με 19 βαθμούς και η Δόξα Τυχερού. 15 βαθμούς η Μάκρη. 16 είχε το Τυχερό, αλλά δεν πειράζει, είναι λίγο το φως εκεί. Α, συγγνώμη. Ναι, ναι. Κάνω και κανένα λαθάκι για να βλέπω αν με παρακολουθείς, Κοσμά. Έτσι. 15 βαθμούς λοιπόν η Μάκρη, 14 η Καπαδοκία. Ακρίτας Δαδιάς με 11 βαθμούς. Φουρτούνα με 9. 8 έχει η νίκη Άνθιας. Αλεξανδρούπολη 4 βαθμούς και 0 βαθμούς ο Δωρίσκος και η Λυκόφη, όπως είπαμε. Ακριβώς. Πολύ προβολής, ρε Μπάμπη, πολύ προβολή. Λοιπόν, τα δικά μας λέμε εμείς. Πάμε να δούμε και στο Βόρειο Όμιλο τι γίνεται όμως, να δούμε τα αποτελέσματα στην ένατη αγωνιστική. Εκεί είναι μια αγωνιστική μπροστά ο Βόρειος Όμιλος της δεύτερης κατηγορίας και αυτός πλην μείον μια ομάδα πλέον. Θα το δούμε και πώς αποτυπώνεται σε λίγο και στην βαθμολογία. Ακρίτας Ορμενίου Ρίζ για 1-0. Ατρόμητος Προνερίου Ηρακλής Αγίνης 4-2. Ορφέας Σοφικού Διγενής Ακρίτας Σάκου 4-0. Είναι το Μόνια Φυλακίου Ασπίδα Θουρίου είναι 0-0 και το Δόξο Ρεστιάδας Ένωση Συνόης είναι 0-3 ανεφαγώνα. Ένα τυπογραφικό λάθος εδώ. Και ΑΕΛ Αβάρων Ελετός Λεπτής 4-0. Ρεπό είχε η Ρούσα. Πάμε και στην βαθμολογία του Βόρειου Ομίλου, εκεί όπου στην κορυφή είναι το Ορμένιο. Πολύ σημαντική και η νίκη του Ορμενίου απέναντι στα Ρίζια, στο ντέρμπι κορυφή. Τα Ρίζια έχουν κάνει το ρεπό τους, έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωστόσο, και πάλι ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για το Ορμένιο, που έχει 25, 24 η Νόη, 19 τα Ρίζια, 18 η Ρούσα, 14 στο Σοφικό, 13 ο Σάκος και το Ασπρονέρι, 11 η Σαγίνη, 7 Λάβαρα και Λεπτή. Έναν το Θούριο, έναν το Φυλάκιο, η Δόξα Ρεστιάδας, όπως είπαμε, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Και αυτό που σας χρωστάμε για να σας αφήσουμε για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο, είναι το κύπελο. Καθώς είχαμε σήμερα κλήρωση για την τρίτη φάση του κυπέλου, στις 7 η ώρα διεξήχθη στα γραφεία της Ευσεύρου εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μεταδόθηκε και διαδικτυακά μέσα από το Facebook, από τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook. Έγιναν γνωστά λοιπόν τα ζευγάρια σε Νότιο και Βόρειο Όμιλο. Μπορούμε να τα δούμε, τα βλέπουμε ήδη. Στο Νότιο Όμιλο, νίκη Απαλού Θράκη Φερών. Μιλάμε, επαναλαμβάνουμε, για την τρίτη φάση του κυπέλου. Ιπποκράτης Ποντιακός, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη FC. Η ομάδα που παίζει στη Γάμα Εθνική έπεσε πάνω στον Εθνικό. Και άνευ αγώνα. Προκρίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φάση η Καπαδοκία. Βάσει κλήρωσης είχε προκριθεί και στην προηγούμενη φάση. Είναι η τυχερή της υπόθεσης και θα βρεθεί έτσι στα προημιτελικά ουσιαστικά, γιατί η επόμενη φάση είναι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να παίξει για δύο συνεχόμενες φάσεις αγώνα η Καπαδοκία. Στο Βόρειο Όμιλο, Ορφέας Σοφικού Άρδας Καστανεών, Ορέστης Ορεστιάδας Ένωση Νόης και ΑΕΔ Δημοτήχου Αόνιο Χωρίου. Τα παιχνίδια όλα είναι νοκάουτ. Αν δηλαδή δεν ολοκληρωθεί με νικητή σε κάποιο στην κανονική διάρκεια μέχρι τα 90 λεπτά, έχουμε πέναλτι στη συνέχεια και όχι παράταση. Και πολύ σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, θα γίνουν γνωστές και οι ημερομηνίες των αγώνων αυτών από την ΕΠΣΕΒΡΟ. Κάπου εδώ πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε υδατοσφαίριση, έχουμε πόλο με ΝΟΑ σε πολύ λίγο. Έχουμε μπάσκετ, σας χρωστάμε και από το βόλεϊ κάποια πράγματα ακόμα. Έχουμε δρομέα, έχουμε πεζοπορία. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κυρίως πλέον δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Έχουμε παρέα και έχουμε πολύ καλή παρέα. Θα μιλήσουμε για υγρό στίβο, θα μιλήσουμε για την υδατοσφαίριση, για το πόλο και συγκεκριμένα για το τμήμα υδατοσφαίρισης του ναυταθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης. Μία νέα προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και όλο και τα πράγματα, από ό,τι μαθαίνουμε, γίνονται καλύτερα
όσο περνάει ο καιρός. Θα πάμε λοιπόν να πούμε περισσότερα και να καλησπερίσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιάννη Καλαϊτζίδη που βρίσκεται στα δεξιά μου. Είναι ο βοηθός έφορου του τμήματος υδατοσφαίρισης και κολύμβησης του ΝΟΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και στα αριστερά μου, στον Νικό θα μιλήσω γιατί δεν μπορώ διαφορετικά, ο Γιάννης Σοπατσίδης, ο προπονητής του ΝΟΑ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά να έχω. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους και στους αθλητές σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο, πριν πάμε, λίγο ανάποδα δηλαδή, πριν πάμε να γνωρίσουμε το ΝΟΑ όπως είπαμε και όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, αυτό που έγινε δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, που μιλάμε βέβαια για τους αγώνες της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος παιδών, διεξήχθησαν χθες Κυριακή και προχθές Σάββατο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Ο ΝΟΑ συμμετείχε σε αυτούς τους αγώνες και θα πάμε να μας δώσει μια γεύση αγωνιστική καταρχάς ο Γιάννης Σοπατσίδης. Πώς θα πήγαμε, έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνουμε τόσο πολύ στο αγωνιστικό και τι έκανε ο ΝΟΑ, παρά περισσότερο στην προσπάθεια, γιατί μιλάμε έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και πριν, για μια νέα προσπάθεια, Γιάννη. Είναι μια νέα προσπάθεια. Συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης K15, γεννημένη 2008 και μετά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δικιά μας η ομάδα δεν είχε γεννημένους ηλικιακά στη μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να στήσουμε μια ομάδα η οποία στα μελλοντικά χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Ο στόχος και ο σκοπός μας ήταν να πάρουμε από αυτή τη διαδικασία τις εμπειρίες και που χρειάζονται τα νέα παιδιά μας. Να σημειώσουμε ότι ηλικιακά ήμασταν η μικρότερη ομάδα από τις 56 που συμμετείχαν πανελλαδικά στο πρωτάθλημα αυτό. Στο δικό μας όμιλο συμμετείχαν 4 ομάδες. Η μία ήταν ο νέος Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αξιόμαχος και κατέκτησε τελικά την πρώτη θέση στον όμιλο. Η δεύτερη ήταν η ομάδα του Μούγου Σου Πανσεραϊκού, η οποία αναδείχθηκε δεύτερη στη συνολική βαθμολογία. Είχαν περισσότερες εμπειρίες, πιο μεγάλους αθλητές και καταφέρανε να αποσπάσουν περισσότερες νίκες. Είχαμε τρίτη ομάδα τον Οθά Καβάλας και τέταρτη ομάδα την ομάδα του ΝΟΑ Αλεξανδρούπολης, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών με παιδιά μικρότερων κατηγοριών, αλλά η εμπειρία που αποκομίσαμε είναι τεράστια. Κερδίσαμε πολύ πλούσια πράγματα τόσο σε θέμα τεχνικής κατάρτισης όσο και σε θέμα προπονητικής κατάστασης. Και θέλω να τονίσω ότι πραγματικά τέτοιες δράσεις, επειδή και το κολυμβητήριό μας είναι φανταστικό και οι συνθήκες των αγώνων και αυτά είναι πάρα πολύ καλές, μόνο πλούσια και με περισσότερες εμπειρίες μπορεί να κάνουν τους αθλητές μας και να μας δείξουν ένα πολύ πιο ευίωνο μέλλον στη συνέχεια. Να μας δώσει όμως και ο έτερος Γιάννης της παρέας μια γεύση από την πλευρά της διοίκησης. Πόσο σημαντικό είναι ο ΝΟΑ, καταρχάς, πέρα από το αν θα έρθει ή όχι επιτυχία, το να συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες. Καταρχάς, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ήδη νικητές. Γιατί όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και είδαμε τα πρόσωπα των παιδιών μας, των αθλητών μας, πόσο λαμπερά και πόσο χαρούμενα ήτανε, θεωρούμε ότι το τμήμα μπαίνει πλέον σε γεραίες βάσεις για το μέλλον. Οπότε ο πρώτος στόχος επιτεύχθη. Η συνέχεια θα δείξει πού θα φτάσουμε. Πολύ σημαντικό βήμα αυτό, πολύ ωραίο ξεκίνημα, να θεωρείς τον εαυτό σου νικητή και μόνο με τη συμμετοχή. Και είναι και πολύ καλύτερη ανταμοιβή από την πλευρά της διοίκησης. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κόπη το τρέξιμο που ρίχνεις, όταν βλέπεις αυτή την ανταπόκριση, ειδικά σε παιδιά τέτοιων ηλικιών, είναι το δικό σου το μετάλλιο. Βέβαια. Να γνωρίσουμε λίγο το τμήμα υδατοσφαίρισης του ΝΟΑ. Πότε ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, που ξέρουμε ότι είναι μια νέα προσπάθεια, και ποιοι είναι οι στόχοι, να μας πει ο coach. Την ώρα που βλέπουμε, να πούμε, και στιγμές από, από τους αγώνες, να πάμε πρώτα στον έφορο και θα μας πει και ο coach τα πιο ειδικά μετά. Το τμήμα υδατοσφαίρισης του ΝΟΑ, ως διοίκηση είχαμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του συλλόγου να το επαναλειτουργήσουμε. Να θυμίσω ότι ο ΝΟΑ το 1992 είχε στεφθεί πρωταθλητή στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, στην τότε κατηγορία, στον τότε τρόπο διεξαγωγής με τους ομίλους. Αλλά μη μας διαφεύγει ότι και αρκετοί συμπολίτες μας
Έχουν από μια φωτογραφία στις ομάδες υδατοσφαίρισης του ΝΟΑ των δεκαετιών του 60, του 70, του 80, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ή από κάποιες άλλες παραθαλάσσιες περιοχές, όπου γεννώντουσαν αγώνες, έστειναν μια εστία, δύο εστίες μέσα στο νερό, στη θάλασσα, και γίνονταν τότε αγώνες. Οπότε ήταν μια υποχρέωση απέναντι σε αυτή την ιστορία να το ξανααναδείξουμε. Ξεκίνησε το όλο θέμα πριν από 3 χρόνια από μηδενική βάση. Ο COVID μας πήγε λίγο πίσω, αλλά προχωράμε βήμα-βήμα. Στο κομμάτι το αγωνιστικό. Βλέποντας τα πλάνα τώρα, να σημειώσουμε ότι είχαμε έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν είναι 15 σε ένα αγώνα υδατοσφαίρισης. Και εμείς είχαμε 23 αθλητές. Οπότε καταλαβαίνει τον πονοκέφαλο που είχα κάθε φορά που έπρεπε 8 άτομα να μείνουν όχι εκτός αποστολής, ήταν κοντά στην ομάδα, αλλά δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε εκείνο το συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό είναι η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία, γιατί το άθλημα της υδατοσφαίρισης είναι ένα άθλημα το οποίο είναι δύσκολο και επίπονο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει ιδιαίτερες συνθήκες, υπάρχει το νερό, το στοιχείο του νερού, η δυσκολία να κινηθείς μέσα στο νερό. Οπότε το ότι έχουμε μεγάλο αριθμό αθλητών είναι για μας η πρώτη και σημαντική επιτυχία. Και είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και δεν είχε καταφέρει στην πόλη μας να επιτευχθεί. Αυτό μας κάνει και αισιόδοξους για το μελλοντικό μας εγχείρημα, ότι θα πετύχει σίγουρα. Έχει ξαναγίνει και θα το πετύχουμε 100%. Τεχνικά, εμείς μόνο είχαμε να κερδίσουμε. Γιατί τα παιδάκια μας ήταν χωρίς εμπειρία, βγήκαν όλοι πιο δυνατοί. Μεγάλο έτσι ενδιαφέρον είχε ότι ήμασταν δεμένοι όλοι μαζί, και οι 15 που αγωνίζονταν και οι υπόλοιποι 8 που ήταν δίπλα, συμμετείχαν ενεργά και στηρίζανε. Αυτές οι συνθήκες ομαδικότητας, πνεύμα συνεργασίας, στήριξης ο ένας τον άλλον, είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Το πρώτο βήμα έγινε. Τα υπόλοιπα έπονται. Τα υπόλοιπα έπονται, και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν τι είναι αυτό που έρχεται τον κύριο Καλαϊτζίδη, γιατί μιλήσαμε για παιδες, μιλήσαμε για παιδιά που είναι δηλαδή νεαρής ηλικίας. Τι γίνεται με το ανδρικό και τι στόχοι υπάρχουν εκεί? Θα έχουμε στο μέλλον και ανδρικό τμήμα, αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα, όπως και το και αν θα υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλον, αν είναι στις σκέψεις για να υπάρξει στο μέλλον και γυναικείο? Προχωράμε βήμα-βήμα. Και ήδη το Φεβρουάριο ο σύλλογός μας θα συμμετάχει στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος K17 στους εφήβους. Θα συμμετάσχουμε στις κατηγορίες K13 και K11 και βήμα-βήμα βλέπουμε τη μελιγενέστε και με το ανδρικό τμήμα. Καταλαβαίνετε όμως ότι ναι μεν βήμα-βήμα, αλλά το να συμμετάσχει σε 4-5 διοργανώσεις, ενώ μέχρι πριν 3 χρόνια δεν υπήρχε στην ουσία τμήμα υδατοσφαίρισης στο ΝΟΑ, είναι άθλος. Δηλαδή, βήμα-βήμα και ό,τι βγει. Mm-hmm. Βήμα-βήμα και ό,τι βγει. Γιάννη Πατσίδη, για ποιο λόγο το πόλο πιστεύεις μέχρι στιγμής, τα τελευταία μάλλον χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις υπόλοιπες πόλεις? Μετράει η απόσταση, είναι θέμα το πού βρίσκεται, το ότι είμαστε μακριά, είναι μακριά ο Εύρος? Σίγουρα όταν είσαι λίγο μακριά, δεν μπορείς να έχεις τις εμπειρίες να παίξεις τα φιλικά παιχνίδια τόσο εύκολα. Η πιο κοντινή ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Καβάλα. Mm-hmm. Οπότε για να κάνεις ένα φιλικό παιχνίδι, το κοντύτερο που μπορείς να πας είναι στην Καβάλα. Εάν πας στη Θεσσαλονίκη, οπωσδήποτε τα έξοδα είναι αυξημένα κτλ. Όμως υπάρχει και δίψα. Γιατί όταν είσαι μια πόλη και ειδικά με τις συνθήκες που έχουμε στο κολυμπητήριό μας, οι αθλητές μας τώρα βλέπουμε πλέον ότι έχουν δίψα. Και μην ξεχνάμε ότι το πόλο, φυσικά η υδατοσφαίριση, είναι το άθλημα των Ολυμπιονικών. Είναι το άθλημα που μας φέρνει κάθε χρόνο τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα, έτσι, σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα τέτοια. Οπότε όλοι οι αθλητές ενδιαφέρονται για την υδατοσφαίριση. Τώρα,
Αυτό μετά είναι στο σύλλογο και ο σύλλογός μας πιστεύω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να στηρίξει, να υποστηρίξει, να βοηθήσει τους αθλητές μας, να είναι κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους αθλητές μας και φυσικά όλοι εμείς που είμαστε κοντά στους αθλητές, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι, οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει και να έχουμε και τις εμπειρίες και να έχουμε και τα φιλικά μας παιχνίδια. Τα επίσημά μας, όπως είπατε, φέτος θα συμμετάσχουμε σε όλες, από εδώ και πέρα κάθε μήνα έχουμε ένα πρωτάθλημα. Με επιστέγασμα το ανδρικό τον Ιούλιο το καλοκαίρι, γάμα εθνική. Οπότε θα πάρουμε εμπειρίες και από τα επίσημά μας παιχνίδια, αλλά και από τα φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει και φιλικό αγώνα στην Καβάλα με τις ηλικιακές μας κατηγορίες. Στηρίζουμε και υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Και όσο τα παιδιά τα βλέπουμε με χαμόγελα και να έχουν αθρώα συμμετοχή και να στηρίζουν το τμήμα, τόσο περισσότερο και εμείς παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να παλέψουμε. Coach, αναφέρθηκες πριν στο κολυμβητήριο. Ξέρουμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Πες μας λίγο πόσο βοηθάει αυτό την προσπάθειά σας. Τώρα εγώ, επειδή με τις παλιότερες ηθίκες και με αυτά που ξέρουμε σε άλλες πόλεις κάνουν σε ανοιχτά κολυμβητήρια, και εγώ όταν έπαιζα το σφαίρι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, κάναμε στο εθνικό σε ανοιχτό, δεν βλέπαμε την μπάλα από... το να πεις σε αυτές τις συνθήκες που έχουμε στο σημερινό κολυμβητήριο ότι δεν είναι ιδανικές συνθήκες για να κάνεις προπόνηση, για να απτυχθεί ένα άθλημα και οι αθλητές μας πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν τη μέγιστη προσπάθεια που μπορούν γιατί έχουν τις καλύτερες συνθήκες και θα φέρουν και τις επιτυχίες, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα κόσμημα. Ένα κόσμημα, μα ήδη τώρα στο πρωτάθλημα που κάναμε προχθές, η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα από τις Σέρες, η Σέρες έχει 25 κλειστό κολυμβητήριο μικρό. Ήρθαν εδώ και ενθουσιάστηκαν, εξεπλάγιν με τις συνθήκες μας. Ναι. Υπάρχει, κύριε Καλατζίδη, τώρα που έγινε η αρχή, η θέληση κάποια στιγμή στο μέλλον να έρθει και κάποια διοργάνωση άλλη εδώ της υδατοσφαίρισης στην Αλεξανδρόπολη. Φυσικά και με την βοήθεια και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος επί την ευκαιρία του να ευχαριστήσουμε για την καθημερινή, για τον καθημερινό αγώνα που δίνονται από τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε αυτό το στολίδι να μπορεί να λειτουργεί επάξια, θα μπορέσουμε και στη συνεργασία με την Ομοσπονδία να ίσως καταφέρουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη μας. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει και να έρθει κοντά στην ομάδα, είτε είναι νέος είτε είναι ενήλικας? Τα γραφεία μας βρίσκονται στο χώρο του κολυμβητηρίου. Είμαστε όλα τα απογεύματα ανοιχτά, είμαστε εκεί παρόντες. Τους παροτρύνω να έρθει να παρακολουθήσουν πρώτα απ' όλα τις προπονήσεις. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να μας βρουν εμάς. Ας έρθουν να κάτσουν να πάρουν το καφεδάκι τους, να έρθουν 8 η ώρα κάθε απόγευμα τις καθημερινές με τα παιδιά τους. Στις κερκίδες, να αφιερώσουν μισή ώρα, να δουν τι γίνεται και από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα είναι εύκολα. Να πάμε, Κοσμά, να πάμε βεβαίως, και εμείς. Βεβαίως, εννοείται. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα που μπορείς, όπως είπε και ο κύριος Καλατζίδης, να το παρακολουθήσεις αρχικά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όπως είπε νωρίτερα και ο έτερος Γιάννης ο Πατζίδης, είναι και το άθλημα με τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια, έτσι. Να σημειώσω και κάτι εδώ, ότι είναι σε δεύτερο σε κατανάλωση ενέργειας μετά το box. Mm-hmm. Δηλαδή για τον αθλητισμό μας, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Να στείλουμε, να κλείσουμε με ένα μήνυμα, ναι, με ένα μήνυμα προς τα... και από τους δύο θα θελήσω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς τα παιδιά που μας βλέπουν, που δεν έχουν ασχοληθεί με υδατοσφαίριση, γιατί να το κάνουν. Η υδατοσφαίριση είναι ένα ξεχωριστό άθλημα. Απαιτεί εξυπνάδα, όλα τα στοιχεία που πρέπει να σου προσφέρει ένα άθλημα και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οι συνθήκες και της προπόνησης αλλά και του αγώνα είναι κάθε φορά ξεχωριστές. Δεν υπάρχει κάτι μονότονο. Πάντα έχει μία νέα πρόκληση να σου προσφέρει και φυσικά όταν καταφέρνεις σε ένα δύσκολο άθλημα και απαιτητικό να επιτύχεις, δεν πάβει παρά να είσαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Έτσι. Οπότε η ενασχόληση αυτή μόνο θετικά έχει
και κανένα αρνητικό. Και έχει και μια ιδιαίτερη γοητεία το υγρό στοιχείο. Βέβαια, βέβαια. Είναι αλήθεια. Να κλείσουμε. Άγρια γοητεία. Και να μείνουμε από εσάς. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς. Και όπως το γνωρίζουν και οι ίδιοι καλά, γιατί και εμείς γονείς είμαστε, η καθημερινότητα έχει αλλάξει από την καθημερινότητα που υπήρχε τα προηγούμενα έτη. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο τα παιδιά μας να είναι στην αθλητική ζωή. Να αναγάγουμε τα αθλητικά ιδεώδη και όταν το παιδί θα είναι αθλητής, θα έχει την αθλητική ζωή και δεν μιλάω για πρωταθλητισμούς και θυσίες που αυτά με τον χρόνο γίνονται και σιγά σιγά. Αλλά η καθημερινότητά μας και εμείς οι ίδιοι πρέπει να έχουμε την αθλητική ζωή στην καθημερινότητά μας. Από εκεί ας ξεκινήσουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα και πολύ ουσιαστικό, λοιπόν, ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο τμήμα της υδατοσφαίρισης και στα μελλοντικά σχέδια και καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σε μπάσκετ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε στην Κασαμάδα, στο ανδρικό πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα σε αυτή την 11η στροφή, εκεί όπου ο ΕΑΣ Κομωτινής επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής με 70-66, Θύελλα Φερόν Άτλας Κομωτινής 65-67, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης Δημοκρίτιο Κομωτινής 62-56 και Εθνικός Αλεξανδρούπολης Αστέρας Καβάλας 74-80. Στην παράταση, κανονική διάρκεια ήταν 67-67. Πάμε να δούμε και πώς διαμορφώνει τη βαθμολογία μετά από 11 αγωνιστικές, εκεί όπου η Ολυμπιάδα είναι στην κορυφή με 19, 18 έχουν ΕΑΣ Κομωτινής και Αστέρας Καβάλας, 15 ο Εθνικός, 14 ο Άτλας, 12 Δημοκρίτιο, 11 Θύελλα Φερόν και 9 η ΑΕΚ Κομωτινής. Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την κυρία εδώ στα αριστερά μου, η οποία θα μας πει για μια πάρα πολύ όμορφη πεζοπορία που έκανε ο Δρομέας Στράκης στον Άβαντα και είχαμε και παράλληλα και την κοπή της Βασιλόπιτας. Έτσι, και μια και μιλούσαμε για το υγρό στοιχείο μέχρι τώρα, εγώ θα ενώσω λίγο την πεζοπορία αυτή. Έτσι. Μια και η κοπή πίτας έγινε κυριολεκτικά μπροστά στον καταράκτη του Άβαντα, σε ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε και εικόνες και θα δούμε και τον καταράκτη σε λίγο. Βλέπουμε και εικόνες και βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει ασφάλεια βέβαια στις πεζοπορίες του Δρομέα Θράκης. Ευτυχώς ο καιρός ήταν και πάλι ευνοϊκός και μπορέσαμε να περάσουμε όλα τα ριάκια με σχετική ευκολία και με την ασφάλεια πάντα που πρέπει να υπάρχει. Τι ομορφιά, βρε παιδιά, τι ομορφιά. Πραγματικά θέλω όλοι να έρχονται στις πεζοπορίες, γιατί αυτό που ζούμε κάθε φορά είναι μοναδικό. Βοήθησε και ο καιρός από την άποψη ότι δεν έβρεχε, να το πούμε ναι, και αυτό. Ναι, και η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ καλή, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και μικρά παιδιά που όλο και περισσότερο θέλουν να έρχονται και να συμμετέχουν μαζί μας. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του Άβαντα εδώ. Κάθε φορά χαίρεται που πηγαίνουμε και συμμετέχει και ο ίδιος στις πεζοπορίες. Εξαιρετική ομορφιά. Και φυσικά να πούμε ότι η επόμενη πεζοπορία μας και ο αγαπημένος κύριος Μιχάλης, ο οποίος γνωρίζει όλες τις περιοχές και τα βουνά εκεί στον Άβαντα καλύτερα και από την τσέπη και του. Και πρέπει να είναι σε κάθε πεζοπορία σχεδόν, έτσι. Και όχι μόνο στον Άβαντα, και σε άλλες τοποθεσίες. Παντού. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι φαινόμενο. Η επόμενη πεζοπορία μας λοιπόν 29 Ιανουαρίου στην Λευκύμη και στη Δαδιά. Όλοι προσκεκλημένοι, ενημερωθείτε από την σελίδα του Δρομέα Θράκης για περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Και όπως πολύ σωστά μου θυμίζουν, υπάρχει και κάτι που έχουμε ξεχάσει και σας το χρωστάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Α2 Ανδρών του Βόλεϊ, εκεί όπου ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης επικράτησε το Ερμογέννη στην Ξάνθη, στο μοναδικό παιχνίδι με θρακιώτικο χρώμα που έγινε σε αυτήν την αγωνιστική, καθώς αναβλήθηκε το μάτς ανάμεσα στην ΑΕΚ Κομωτινής και τον Εύρο Σουφλίου μετά από αίτημα της ομάδας του Σουφλίου, αφού ο Σταύρος Μούχλιας συμμετέχει στην Εθνική Παμπέδων και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ερημογέννης Ξάνθης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-3, Καβάλα Λάρισα 3-2, Ήφαιστος Φλόρινας Πανηπυρωτικός 3-0, Πανόραμα Χάνθ 0-3, Μακεδονικός Ελπίδα Μπελοκήπων 1-3. Στις 25 Ιανουαρίου, την επόμενη Τετάρτη, θα γίνει το μάτς ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Εύρο Σουφλίου. Πάμε και στην βαθμολογία. Εθνικός Αλεξανδρούπολης λοιπόν στην πρώτη θέση με 29 βαθμούς, ακολουθεί με 25 η Χάνθ,
Ήφαιστος με 22 βαθμούς, η Αμπελόκηποι με 20, Κομωτινή με 14 βαθμούς, Εύρος Οφλίου με 13, ο Μακεδανικός μαζί με την Καβάλα 12 βαθμούς, Λάρισα 11 βαθμούς, Πανηπυρωτικός 9 και από 5 βαθμούς ο Ερμογέννης Ξάνθης και το Πανόραμα. Πάμε και στην Α2 των γυναικών, όπου επίσης έγινε μόνο το ένα από τα δύο παιχνίδια που αφορά τις ομάδες της Θράκης, αυτού του Φίνικα με τη Νέα Γενεά, καθώς το παιχνίδι της Σταυρούπολης με την Νίκη αναβλήθηκε, θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Για αντίστοιχο λόγο, αθλήτρια της Σταυρούπολης θα συμμετείχε με την Εθνική Παγκορασίδων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ της Τουρκίας. Ίκαρος Έδεσας Λάρισα 0-3, Φίνικας Αλεξανδρούπολης Νέα Γενεά 0-3, Λαρισαϊκός Πρέβεζα 0-3, Αργό Βόλου Πας Γιάννενα 2-3, 25 Ιανουαρίου το Σταυρούπολη Νίκη και 1 Φεβρουαρίου το Γιάννενα Περσέας. Και στη βαθμολογία. 21 βαθμούς η Πρέβεζα, 18 βαθμούς η Νέα Γενεά, ο Πας Περσέας με 15 βαθμούς μαζί με τα Γιάννενα, 13 η Λάρισα, Πας Γιάννενα με 12 βαθμούς, Φίνικας Αλεξανδρούπολης με 10, μαζί με την Αργό Βόλου, 8 βαθμούς η Νίκη Αλεξανδρούπολης, 4 η Σταυρούπολη και 0 βαθμούς ο Λαρισαϊκός και ο Ίκαρος Έδεσας. Κατάλαβες πώς πέρασε και σήμερα. Ναι. Κατάλαβες. Νεράκι. Ναι. Νεράκι. Πάει νεράκι. Και σήμερα λοιπόν. Την επόμενη Δευτέρα ξανά. Είναι εδώ. Νεράκι η ροή του λόγου σου, Κοσμά Πανταζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε υγρό στοιχείο σήμερα. Είχαμε κοπή πίτα στον καταράκτη. Δεν ήμουν για άλλη μια φορά η τυχερή. Δεν ήσουνε. Όχι. Πρέπει να σου κάνω μαθήματα. Ή πρέπει να κόψω μία πίτα μόνη μου για να μου πέσει το φλούρι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρει τι λέει ο Μπάμπης. Ξέρει τι λέει. Δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ξέρει τι λέει. Λοιπόν, κάπου εδώ το Πάμε Γήπεδο λοιπόν φτάνει στο τέλος του. Το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να πούμε ότι για όσους χάσατε, για όσους θέλετε να ξαναδείτε την εκπομπή, μπορείτε να τη δείτε αύριο στις 10 το πρωί σε επανάληψη στη Δέλτα Τηλεόραση και βέβαια από αύριο το μεσημέρι θα είναι και στο site της Δέλτα και στο YouTube, όπως και όλα τα ρεπορτάζ της εκπομπής, αλλά και οι συνεντεύξεις που έγιναν σήμερα θα είναι για να μπορέσετε να τις δείτε και στο site και στο YouTube και στο Facebook. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.